είμαστε υποδείγματα. Για όλα αυτά όσα συνέβησαν σήμερα. Η είναι μια γιορτή εθνική και θρησκευτική. Σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Χίου. Ο ελληνικός λαός έχει περάσει δύσκολες εποχές, αλλά με σκληρό αγώνα, με ενότητα, κατάφερε το στόχο της εθνικής ανεξαρτησίας. Ακόμα περνάμε δύσκολα, αλλά τουλάχιστον πλέον σιγά σιγά πατάει η χώρα πάλι στα πόδια της. Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πατάει η χώρα στα πόδια της, πού το στηρίζετε αυτό? Πριν 3 χρόνια η Ελλάδα αναγκάστηκε να μπει στο μνημόνιο, διότι ξόδευε περισσότερα από όσα παρήγαγε και εισήγαγε περισσότερα από όσα εξήγαγε. Σήμερα το 2013 βλέπουμε και τα δύο αυτά διπλά ελλείμματα να αντιστρέφονται. Είμαστε μια χώρα που πλέον ζούμε με αυτά που παράγουμε και εξάγουμε περισσότερα από όσα εισάγουμε. Το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά ανάπτυξης, μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Δεν λέω ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα αμέσως, αλλά σίγουρα θα είναι καλύτερα. Ήταν ιδιαίτερη η τιμή για τους ανεξάρτητους Έλληνες να έρθουμε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση της απελευθέρωσης του νησιού πριν από 101 χρόνια από τους Τούρκους. Ακόμα έχω τις εικόνες από τον Άγιο Μινά και τα κόκκαλα των αγωνιστών και όχι μόνο. Χάρηκα ιδιαίτερα τη μαθητιώσα νεολαία. Χάρηκα ιδιαίτερα αυτή την ομορφιά των ελληνικών στολών που έρχονται και από τις περιοχές μιας Ελλάδας που εμείς τουλάχιστον δεν ξεχνάμε. Χαίρομαι που είδα και τη στρατιωτική παρέλαση. Και απορώ. Υπάρχουν κόμματα που θέλουν να καταργήσουν την παρέλαση. Υπάρχουν κόμματα που θέλουν να σταματήσει οι μνήμες μέσα των παρελάσεων των αγώνων που έχουν δώσει οι Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πέρασαν από τη μεγάλη εκείνη μέρα που απελευθερώθηκε η νήσος Χίος. 8 Νοεμβρίου στη Μυτιλίνη, 11 Νοεμβρίου η Χίος, 8 Οκτωβρίου η Λίμνος. Είμαστε σήμερα ελεύθεροι γιατί κάποιοι αγωνίστηκαν, πάλεψαν για την ελευθεριά και οφείλουμε αυτούς να τους θυμούμε και να τους θυμόμαστε. Γιατί εξαιτίας αυτών σήμερα είμαστε ελεύθεροι. Τις δύσκολες μέρες που περνάμε σήμερα χρειάζεται να υπάρχει ομοψυχία όλων μας για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη μεγάλη κρίση, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε, γιατί το αξίζει ο ελληνικός λαός.